αναγνωρίζουν ότι στους κόλπους των ελεύθερων επαγγελματιών υπάρχει φοροδιαφυγή. Δεν είναι λογικό το 71% δηλώνει κάτω από 10.000. Θεωρούν όμως ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι άδικο. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και άνθρωποι που κερδίζουν κάτω από 10.000, αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Είμαστε έτσι υπέρ του να μειωθεί η φοροδιαφυγή. Δεν μπορεί όμως από την άλλη πλευρά να βλέπουμε ένα οριζόντιο μέτρο, ένα χαράτσι ουσιαστικά. Οδοντίατροι, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, διατροφολόγοι, κτηνίατροι και συνολικά 12 επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς διαμαρτυρήθηκαν σήμερα για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και προγραμματίζουν αποχή και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη. Είναι ένα σύστημα το οποίο στην ουσία ισοπεδώνει τα πράγματα και το μόνο που θα κάνει θα είναι πάρα πολλοί οι οποίοι δεν θα δυνατούν πλέον να πληρώσουν να υπάρχει εισφορά αποφυγή, που σημαίνει μαύρη εργασία, που σημαίνει πάρα πολλά πράγματα εις βάρος της οικονομίας. Ορισμένοι μάλιστα αναδεικνύουν και τις ευθύνες των καταναλωτών όταν δεν ζητούν απόδειξη για να γλιτώσουν ΦΠΑ. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του νομίσματος, όπου υπάρχουν και οι ιδιώτες, προκειμένου να γλιτώσουν να πληρώσουν ΦΠΑ, ζητούν και αυτοί να πληρώσουν το ποσό χωρίς το ΦΠΑ. Αν πας σε έναν υδραυλικό, σε έναν ηλεκτρολόγο, θα πει θα σου έρθω, άμα θες ΦΠΑ θα πληρώσεις 20 ευρώ παραπάνω. Η προκλητική φοροδιαφυγή εξοργίζει τους συνεπείς φορολογουμένους. Να πληρώνει ο καθένας ανάλογα με το τι βγάζει. Αυτοί δεν μπορεί να συντηρούν τώρα αυτοκίνητο 3.000 κυβικών, να συντηρούν τόσα αυτά με 7.000. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου ή έστω βελτιώσεις και εξαιρέσεις. Μη συμπεριλάβει αυτό το νομοσχέδιο τους πάντες και τους συμπαρασύρεις στο κρεμό. Η κυβέρνηση αφήνει περιθώριο μόνο για μικρές αλλαγές. Είναι σημαντική λοιπόν η διαβούλευση, χωρίς να παρεκκλίνουμε από την κεντρική φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Κανείς δεν έχει αυταπάτες, τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε τέτοιες αυταπάτες, ότι μπορεί με ένα κουμπί η φοροδιαφυγή να εξαφανιστεί με μια νομοθετική παρέμβαση. Το Οικονομικό Επιτελείο εκτιμά πως ο νέος τρόπος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών θα φέρει στο Ταμείο 600 εκατομμύρια ευρώ το 2024, χρήματα τα οποία θα δοθούν σε δαπάνες υγείας και παιδείας, με τη μερίδα του Λέοντος να κατευθύνεται σε αυξημένες αποδοχές για εφημερίες στα νοσοκομεία.